Οι πρώτες βροχές έφεραν καραμπόλες και τροχιά στον επικίνδυνο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Νωρίς το μεσημέρι, στο γνωστό φωνικό ύψος της Αγίας Πελαγίας, σημειώθηκε καραμπόλα όπου ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Η κατάσταση της υγείας των οδηγών δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 άτομα και τα μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Θα σκοτωθούν πολλοί ανθρώποι με το δρόμο αυτό. Αυτό έχω να σας πω εγώ μόνο. Δεν σταματά τα μάξη καθόλου. Ο δρόμος, ναι. Με έφυγε από το δρόμο εδώ και έκανα κύκλους. Δεν μπορούσα να το ελέγξω. Και έπεσα στον άνθρωπο πάνω. Κληθήκαμε για πλήση οδοσώματος σε τροχαίο. Ήρθαμε, πλήναμε το δρόμο. Λίγα μέτρα παρακάτω, ένα ενοικιαζόμενο όχημα στο οποίο επέβαιναν Γερμανοί τουρίστες και είχαν κατεύθυνση προς το Ηράκλειο έφυγε από την πορεία του και αναποδογύρισε. Οι επιβάτες είχαν άγιο καθώς κατάφεραν να συρθούν και να βγουν από το όχημα σώοι και αυλαβείς. Okay. Είμαστε καλά. Ερχόμασταν από Γεωργιούπολη και έβρεχε. Τα χιλιόμετρα που πηγαίναμε ήταν 40 με 45 το πολύ. Γλιστρήσαμε και αναποδογύρισε τα μάξι. Την ίδια ώρα, 4 οχήματα ενεπλάκησαν σε 2 διαφορετικά τροχεία στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου. Ευτυχώς υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.